Η δερματολόγος Χριστίνα Κεμανετζή μας προτείνει θεραπείες αντιγύρανσης και λάμψης για τη νέα χρονιά. Το καλύτερο δώρο για τον εαυτό μας. Χριστίνα, ποιες είναι οι θεραπείες που μας προτείνεις για να είμαστε πιο λαμπερές στις γιορτές? Υπάρχουν πολλές θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε πριν από κάποια εκδήλωση. Οι θεραπείες αυτές μπορεί να είναι ενέσιμες, όπως είναι το μπότοξ και το υαλουρονικό ή οι μεσοθεραπείες, και μπορεί να είναι μη ενέσιμες, δηλαδή να κάνουμε μια υδροδερμοαπόξεση, μια φωτοαναπλαση, ένα χημικό peeling από της καινούργιας γενιάς που δεν αφήνουν σημάδια. Από εκεί και πέρα είναι θέμα επιλογής του τι θέλει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Πόσο καιρό πριν πρέπει να γίνουν αυτές οι θεραπείες ώστε να μας δώσουν τη λάμψη που θέλουμε στο πρόσωπο, αλλά να μην μας αφήσουν σημάδια? Οι ενέσιμες θεραπείες καλό είναι να γίνονται τουλάχιστον 15 μέρες πιο πριν, έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα για μια εκδήλωση, ένα πάρτι, ένα τραπέζι που θέλουμε να πάμε κατά τη διάρκεια των γιορτών, για να μην αφήσουν σημάδια από το τσίμπημα, να δημιουργηθεί κάποιο μόλυμα ή κάποιο είδημα κτλ. Από εκεί και πέρα, οι μη ενέσιμες θεραπείες, όπως είναι η υδροδερμοαπόξεση, η φωτοανάπλαση, ένα ήπιο χημικό peeling, μπορούν να γίνουν λίγες μέρες πιο πριν από μια εκδήλωση που θέλουμε να πάμε. Και τι μας προσφέρουν στο πρόσωπο αυτές οι θεραπείες, πώς θα δείχνουμε μετά τις θεραπείες? Όλες αυτές οι θεραπείες είναι θεραπείες αντιγύρασης αλλά και λάμψης. Γι' αυτό και λέμε ότι μπορεί να γίνουν όταν θέλουμε να πάμε κάπου, γιατί δίνουν ένα πιο φρέσκο, νεανικό και ξεκούραστο πρόσωπο. Και μια και μπαίνουμε στο 2024, θέλουμε να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας. Θέλουμε να είμαστε νέες όλη τη χρονιά. Ποιες είναι οι θεραπείες αντιγύρανσης που μας προτείνεις? Ο χειμώνας είναι μια πολύ καλή περίοδος για να τον εκμεταλλευτούμε, έτσι ώστε να κάνουμε πολύ καλές θεραπείες αντιγύρανσης. Σε αυτές ανήκουν οι θεραπείες με fractional laser, καθώς και οι θεραπείες με χημικά peeling. Επειδή δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, μπορούμε να κάνουμε αποξέσεις στο δέρμα, χωρίς όμως να φοβόμαστε την έκθεσή μας στον ήλιο. Είναι η καλύτερη μέθοδος αντιγύρανσης, γιατί μπορεί το μπότοξ ή το υαλουρονικό να μας δίνει μια πιο άμεση και ξεκούραστη εμφάνιση, αλλά η διαδικασία της αντιγύρανσης γίνεται ουσιαστικά με διαδικασίες που ενεργοποιούν το κύτταρο, έτσι ώστε να αναπαραχθεί, να δημιουργηθεί, να παράγει κολαγόνο, ελαστίνη κτλ. Επομένως, είναι μια πολύ καλή εποχή για αντιγύρανση. Βέβαια, το καλύτερο είναι να γίνει ένας συνδυασμός θεραπείων, δηλαδή να γίνει ένα λέιζερ ή ένα χημικό peeling και να ακολουθήσει μετά μία ή μια σειρά από μεσοθεραπείες, οι οποίες θα δώσουν τροφή και ενυδάτωση στο δέρμα. Το πιο σημαντικό όμως σε όλα αυτά είναι ότι πρέπει να εξατομικεύεται η θεραπεία. Δηλαδή, ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι ξεχωριστός. Έχει άλλο τύπο δέρματος, έχει άλλη ζωή, έχει άλλες ανάγκες. Επομένως, καλό είναι να ρωτάει τον δερματολόγο ποια σειρά θεραπείων πρέπει να ακολουθήσει, ποια συχνότητα, πότε πρέπει να τα κάνει, ανάλογα με τη ζωή του κτλ. Έτσι ώστε να έχει ένα λαμπερό και φωτεινό δέρμα, χωρίς υπερβολές. Με τη νέα χρονιά, λοιπόν, εύχομαι και εγώ υγεία και ευτυχία. Και να μην ξεχνάμε ότι η επιδερμίδα μας είναι το πιο ακριβό μας ρούχο και έτσι πρέπει να το φερόμαστε. Να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Καλή χρονιά!